εφόδρες είναι οι αντιδράσεις των φορέων του Ηρακλείου στην πιθανότητα μετά από δεκαετίες αναμονής ο νέος βορειός οδικός άξονας αντί να διασφαλίζει την ανάπτυξη του νησιού και την ασφάλεια στις μετακινήσεις να διχοτομεί το Ηράκλειο και να αφήνει εκτός πρόβλεψη ζητήματα όπως αυτά της πολιτικής προστασίας όπως και της άμεσης πρόσβασης σε σημεία όπως τα νοσοκομεία. Πρέπει και οι φορείς και εν τέλει οι πολίτες να είναι συμμέτοχοι. Θα είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα, ίσως τις ελάχιστες στην Ευρώπη, που αυτοκινητόδρομος θα διαχέει από τα σωθικά της μια πόλη. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, μετά την ενημέρωση και τον κοινό βηματισμό που απέσπασε ως δέσμευση από τους βουλευτές όλων των κομμάτων, σήμερα στη σύσκεψη ενημέρωσης των φορέων επανέλαβε την ξεκάθαρη στάση και θέση πως τα αιτήματα που προβλήθηκαν ως πρόσθετοι λόγοι στην προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αναγκαιότητα να συμπεριληφθούν και πως αν αυτό δεν γίνει, τις συνέπειες θα πρέπει να αναλάβει η πολιτεία. Την ευθύνη για τις ζωές θα πρέπει να τις πάρουν αλλά ρητά αυτοί οι οποίοι θα υπογράφουν τη στιγμή που θα το κάνουν. Θέλω να δω ποιος θα αναλάμβανε μια τέτοια ευθύνη. Ξεκάθαρα αντίθετη με ένα πρόχειρο νέο βόρειο οδικό άξονα, δήλωσαν και οι τουριστικοί παράγοντες, μιλώντας για ένα έργο που εδώ και χρόνια χρωστά η πολιτεία στο νησί. Θεωρώ προσβλητικό για την Κρήτη και ιδιαίτερα για το Ηράκλειο το ότι το δημόσιο αμήνεται στο Συμβούλιο της Κρατείας για το αίτημα, το αυτονόητο αίτημα του Δήμου Ηρακλείου να μην πνιγούμε και να μην διχοτομηθεί η πόλη. Αν μη τι άλλο, τα δικαιούται η Κρήτη και θα πρέπει αυτός ο αυτοκινητόδρομος όταν τελειώσει να είναι έτσι όπως πρέπει. Στη σύσκεψη που συμμετείχαν μεταξύ άλλων επιχειρηματίες, επαγγελματοβιοτέχνες, εκπρόσωποι από το υπεραστικό κτέλ τους οδηγούς ταξί, το ΕΚΑΒ και άλλους, παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, που έφερε και πάλι στο προσκήνιο το αίτημα υπογειοποίησης του ΒΟΑΚ, στο τμήμα από τον κόμβο Γαζίου έως και τον κόμβο του Κατσαμπά. Εμείς ως Τεχνικό Επιμελητήριο συνεχίζουμε να επιμένουμε σε τμηματική υπογείωση του δικτύου. Φυσικά, ένα συνδυασμό των covers, το οποίο είχε κατατεθεί και από τον ΟΑΚ στη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και που μας εξέθεσε σήμερα ο Δήμαρχος, την οποία τη βάλαμε και εμείς ως πρόταση κάποια στιγμή, είναι μια ενδιάμεση λύση. Να κατασκευαστεί ένας αυτοκινητόδρομος με προοπτική τουλάχιστον τα επόμενα 50 και πλέον χρόνια. Πάντως αναφορά έγινε και στην αναγκαιότητα των συνδέσεων του αποκαλούμενου νότιου οδικού άξονα, με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να σημειώνει ότι ο νέος ΒΟΑΚ και όσα προβλέπονται για τις συνδέσεις του θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του Ηρακλείου των επόμενων 50 χρόνων και οικιστικά. Ακριβώς αυτό το ενδιάμεσο διάστημα, εάν μπορούμε να το περάσουμε με έναν βιώσιμο ΒΟΑΚ που είναι αυτός που περιγράφουμε και αυτό είναι απολύτως ρεαλιστικό, αυτό είναι κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση θα επιδιώξουμε και το οποίο θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει αντίρρηση.